Το κουκουέ συνήθως εκφράζεται με το παρόν, όχι γιατί φταίνε τα πρόσωπα, αλλά γιατί οι θεσμοί και συγκεκριμένα ο θεσμός του ΟΕΦΕ τώρα, χρόνια τώρα έχει προβλήματα. Όπως ακουστήκανε και από άλλους συναδέλφους, οι ελλείψεις ειδικά σε προσωπικό είναι χρόνιες και ειδικά στα παραρτήματα και η εντατικοποίηση δουλειάς πολύ μεγάλη. Ωστόσο, εμείς διαφωνούμε ακόμα και με το θεσμικό πλαίσιο, που ουσιαστικά η μεγάλη ευθύνη τίνει να βαρύνει τις ίδιες τις επιχειρήσεις και ατονίζει ο κρατικός έλεγχος. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και ευρωκοινοτικές οδηγίες σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ανέφεραν συνάδελφοι που ήταν πρώην υπουργοί της Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως εδώ μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων, μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και με αυτή την έννοια χρειάζεται και να ενισχυθεί και να παίξει ουσιαστικό ρόλο. Εξάλλου η πείρα έχει δείξει ότι όσα διατροφικά σκάνδαλα βγήκανε στην επιφάνεια ήταν ουσιαστικά κάρφωμα μεταξύ των ανταγωνιστών και όχι από επαρκείς ελέγχους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα ψηφίσουμε, να σας πω, θα κρίνουμε με διαφορετικά κριτήρια για τους δύο προτινόμενους, γιατί ο κύριος Ζαμπέλας έχει κριθεί, έχει ξαναυπάρξει στον ΕΦΕΤ, όχι όμως ο κύριος Ζανόπουλος. Και το λέω γιατί στη θητεία του κυρίου Ζαμπέλα, τότε είχαν γράψει και οι εφημερίδες, υπήρξε ένα κυνηγητό συνδικαλιστή εργαζόμενου του ΕΦΕΤ, γιατί θεωρούσε η διοίκηση ότι η ανάδειξη ζητημάτων εργασιακών σχέσεων και προβλημάτων των εργαζομένων ακυρώνουν το ρόλο του ΕΦΕΤ. Μάλιστα, η τότε διοίκηση είχε ζητήσει την νομική υπηρεσία να διερευνήσει αν η ανακοίνωση της παράταξης από εκεί που προερχόταν ο συνδικαλιστής παραβιάζει το δημοσιοπαλικό κώδικα, ώστε να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Από το πόρισμα δεν προέκυψε όμως κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο συνδικαλιστής κρίθηκε σε έγγραφη απολογία γιατί αρνήθηκε να δώσει προφορικές εξηγήσεις για τη συνδικαλιστική του δράση στο Γενικό Διευθυντή. Το λέω γιατί το αποτέλεσμα της όλης υπόθεσης φάνηκε ότι ουσιαστικά ήταν δίωξη συνδικαλιστική, γιατί επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, και από την αθώωση που υπήρξε. Αυτό μας κάνει εμάς να εκφραστούμε για τον κύριο Ζαμπέλα με το κατά και με τον κύριο Ζανόπουλο με το παρόν. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να προγραμματιστεί στην Επιτροπή μας μια ουσιαστική συζήτηση για τον ΕΦΕΤ, για τη λειτουργία του, για τους στόχους του, και να αφιερώσει ο κύριος Βορύδης σαν αρμόδιος υπουργός και ένα πρωινό, γιατί δεν μπορεί να βγουν τα ζητήματα και οι προτάσεις και οι σκέψεις για καλύτερη λειτουργία. Ευχαριστώ.